Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τις μεγάλες καταστροφές που προκλήθηκαν στη Καρδίζα αλλά και στα Ιόνια νησιά. Ο κόσμος, ξέρετε, έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Σε πολλές περιπτώσεις η καταστροφή είναι ασύλληπτη. Και αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι των περιοχών διαμαρτύρονται λέγοντας πως δεν έχει φτάσει κρατική βοήθεια. Πέρα από λόγια, δεν έχουν δει τίποτα στις πράξεις. Και έλεγε και ο Γιώργος Αυλάχος πριν ότι δυστυχώς μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολλά ζώα τα οποία έχουν πνιγεί και είναι από τη μια μεριά στην άλλη, αλλά υπάρχουν και πολλά κτήματα τα οποία έχουν εκατοντάδες τόνους φερτά υλικά, μπάζα το πούμε έτσι, που δεν μπορούν να ξανακαλλιεργηθούν. Ελιές έχουν καταστραφεί. Υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή στη γεωργία και στη κτηνοτροφία. Και ο κόσμος πλέον περιμένει τη βοήθεια της πολιτείας, δηλαδή τη βοήθεια τη δική σας, Υπουργέ. Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ακριβώς πώς έχει κατάσταση. Παρακαλώ. Γιατί εμείς έχουμε μια αρκετά σαφή εικόνα των πραγμάτων. Υπάρχει μια καταστροφή πράγματι σε ποσοστό 100% περίπου σε 250 με 300 χιλιάδες στρέμματα. Υπάρχουν ακόμα τόσα, ίσως άλλες 200.000 που έχουν μια καταστροφή της τάξης του 50%. Υπάρχει μια καταστροφή ζωικού κεφαλαίου η οποία αφορά γύρω στα 15.000 εγωπρόβατα. Και υπάρχουν και καταστροφές που τις έχουμε σε ένα ορισμένο επίπεδο προσεγγίσει, αλλά όχι πλήρως, σε υποδομές και σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Δηλαδή αυτό αφορά κυρίως αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και πομόνες και κάποια μηχανήματα γεωργικά. Αυτή είναι η καταστροφή η οποία έχει γίνει, η ζημιά που έχει γίνει στον γεωργικό τομέα. Είναι μια πολύ σημαντική ζημιά και σε επίπεδο μεγέθους. Και επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκείνο λοιπόν το οποίο κάνουμε, και η παραγωγή μας το ξέρουν αυτό, είναι ότι έχουμε κάνει πλήρως την καταγραφή των ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο. Αυτό να ξέρουμε για τους χρόνους, ότι ο χρόνος της καταγραφής των ζημιών στο 100%, έτσι όπως το έχουμε κάνει εμείς σήμερα, είναι κάτι το οποίο, ας το πω, δεν έχει προηγούμενο πλευράς ταχύτητας. Έχουμε πει ότι πρόκειται να δώσουμε πολύ σημαντική προκαταβολή στις αποζημιώσεις από την πλευρά του ΕΛΓΑ, κάτι το οποίο επίσης δεν έχει προηγούμενο. Δεν δίδονται συνήθως προκαταβολές. Θα κάνουμε ειδική νομοθεσία, αν χρειαστεί, προκειμένου να δοθεί μια σημαντική προκαταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων μέχρι να οριστικοποιηθεί ο ακριβής προσδιορισμός των ζημιών με τις διαδικασίες εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση πάνω σε αυτό, θα μου επιτρέψετε. Θα αποζημιώσετε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, στο 100% της ζημιάς, σωστά? Θα αποζημιώσουμε μέσω του ΕΛΓΑ τη ζημιά η οποία έχει γίνει. Στο 100%. Το 100% που λέτε... Δηλαδή ένας κτηνοτρόφος που είχε 100 ζώα και πνίγηκαν και τα 100. Όσο αποζημιώνει, επιτρέψτε μου, όσο αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Πόσο ποσοστό είναι αυτό, Υπουργέ, γνωρίζετε? Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει στο σύνολο ό,τι έχει ασφαλίσει ο κάθε παραγωγός. Και αν δεν το έχει ασφαλίσει, Υπουργέ, τι γίνεται? Θα αποζημιώσουμε το 100%. Αν δεν το έχει ασφαλίσει. Αν έχει ασφαλίσει το 80%, θα αποζημιώσουμε το 80%. Λέω, αν δεν έχει ασφαλίσει κάτι, τι κάνουμε? Αν δεν έχει ασφαλιστεί καθόλου. Ναι. Δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις πάντως. Γιατί η παραγωγή μας, επειδή ξέρετε, πρώτον, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Δεύτερον, είναι συνδεδεμένη η ασφάλιση με τη δήλωση που κάνουν για να λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους. Οι περιπτώσεις αυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες και πάντως δεν μπορούν να αφορούν μεγάλους και οργανωμένους, όταν λέω μεγάλους, ενώ συστηματικούς. Πολύ ωραία. Μία άλλη ερώτηση τώρα, πάνω στο ίδιο θέμα. Θα τους αποζημιώσετε βάσει του ποσοστού ασφάλισης που είχαν υποβάλει για να είναι ασφαλισμένα το κεφάλαιό τους, το ζωικό ή το γεωργικό κεφάλαιο. Ένας κτηνοτρόφος που έχει χάσει τα ζώα του, μέχρι να ξανααποκτήσει ζώα, δεν έχει να δουλέψει, άρα δεν έχει έσοδα. Για όλο αυτό το διάστημα θα αποζημιωθεί, θα πάρει κάτι επιπλέον από την πολιτεία? Λοιπόν, αυτό είναι πράγματι ένα ζήτημα. Το εξετάζουμε, το ξέρουμε το πρόβλημα. Δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.
αλλά θα δούμε το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις. Κύριε Βλάχο, η αποζημίωση, κύριε Υπουργέ, θα δίδεται, παράδειγμα, στους κτηνοτρόφους, παράδειγμα στους γεωργούς, με τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν πάλι την ίδια περιουσία, δηλαδή ζώα, να καλλιεργήσουν πάλι τα χωράφια, ή παίρνουν τα λεφτά και δεν ξανακάνουν αυτό το οποίο έκανα μέχρι σήμερα? Να διακρίνουμε εδώ. Η περίπτωση, παραδείγματος χάρη, της, όταν αποζημιώνουμε, όταν δίνουμε αποζημιώσεις, ας το πω, κάτι το οποίο είναι για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε, για τα μπαμπάκια τα οποία καταστραφήκανε, είναι αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος. Δηλαδή εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα αποζημιώνουμε για τις μονοετής κυρίως καλλιέργειες, είναι το γεγονός ότι, και πράγματι αυτή είναι η περίπτωση ειδικά στα μπαμπάκια, οι άνθρωποι βρισκόντουσαν πάρα πολύ κοντά στην συγκομιδή τους. Είχαν, μάλιστα, θα είχαν και μια πολύ καλή σουβιά, γιατί φαινόταν ότι και από πλευρά ποιότητα και από πλευρά ποσότητα το φετινό μπαμπάκι ήταν εξαιρετικό. Λοιπόν, άρα θα δίνανε την παραγωγή τους και θα παίρνανε το αντίτιμο και την αμοιβή για την παραγωγή αυτή. Άρα έρχεται εδώ ο ΕΛΓΑ να πληρώσει στην πραγματικότητα την απώλεια του εισοδήματος. Εδώ δεν έχουμε μια καταστροφή φυτικού κεφαλαίου, έχουμε μια καταστροφή της παραγωγής. Δεν είναι δηλαδή ότι καταστράφηκαν τα φυτά, εδώ έχουμε μονοετής καλλιέργειες, τα φυτά θα συγκομιζόντουσαν. Όταν, Υπουργέ, όμως υπάρχουν καταστροφές στο χωραφιού από φερτά υλικά, τι γίνεται τότε που δεν μπορώ να ξαναδουλέψω αγρότης στο ίδιο χωράφι? Θα σας πω. Να απαντήσω όμως στην άλλη ερώτηση την οποία κάνει ο κ. Λάχος, γιατί πολύ σωστά επισημαίνει ότι ναι, μεν αυτή μπορεί να είναι η περίπτωση εδώ της αποζημιώσεως για το μπαμπάκι και το καλαμπόκι, γιατί κυρίως αυτές είναι οι μεγάλες καλλιέργειες οι οποίες επλήγησαν στην περιοχή. Δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των στρεμάτων είναι μπαμπάκι και καλαμπόκι. Αλλά μπορεί να έχουμε, όπως και έχουμε, καταστροφή ζωικού κεφαλαίου. Πνίγηκαν πρόβατα, που επίσης συμβαίνει αυτό. Εδώ πράγματι η αποζημίωση συνδέεται με την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή τα χρήματα τα παίρνουν με τον όρο και με την προϋπόθεση ότι θα αποκαταστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο. Άρα λοιπόν εδώ είναι, ας το πω, μία αποζημίωση που είναι συνδεδεμένη με την απόκτηση του κεφαλαίου. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να ξαναπάρουν τα πρόβατα προκειμένου να συνεχίσουν την παραγωγή τους. Γι' αυτό ρώτησα και εγώ. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο ρώτησα και εγώ. Γιατί ενδιαφέρομαι να συνεχιστεί η παραγωγή. Για να μην πάρουν τα λεφτά και φύγουν οι άνθρωποι και κάνουν άλλα πράγματα στη ζωή τους. Όχι. Ωραία. Τώρα, φερτά υλικά. Υπάρχουν περιπτώσεις οποίες το έχουμε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχει, όχι δεν μπορώ να σας πω, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει την έκταση, δεν έχει καμία σχέση με τη στρεματική έκταση των ζημιών στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Είναι κάτι πολύ πιο περιορισμένο. Ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να δούμε, και εδώ πρέπει να χρειαστούμε ενδεχομένως τη συνεργασία και της περιφέρειας, θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα φερτά υλικά μπορούν να μετακινηθούν, αν αυτά τα φορτά υλικά είναι αναγκαίο να μετακινηθούν ή απλώς είναι μεταφορά χώματος, οπότε στην πραγματικότητα ενδεχομένως θα μπορούσε να μείνει το χώμα και να ξανακαλλιεργηθεί. Αυτό μπορεί να χρειάζεται ορισμένες εδαφολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί. Θα κάνουμε αυτές τις εδαφολογικές εξετάσεις χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του Ελγό Δήμητρα, όπως το έχουμε κάνει στην Εύβοια, που το είχαμε σε πολύ μεγαλύτερη έκταση αυτό το φαινόμενο, των φερτών υλικών εννοώ, δεν λέω το μέγεθος της ζημίας. Γιατί στην Εύβοια είχαμε πράγματι μετακίνηση ουσιαστικά από το βουνό, κατέβηκε πάρα πολύ χώμα. Εδώ αυτό συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά είναι πιο περιορισμένο. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να είναι δυνατόν να γίνει, για να αποκαταστήσουμε την έγκυα κατάσταση στο βαθμό που μπορούμε να την αποκαταστήσουμε, όπου αυτό είναι εφικτό. Επειδή χρησιμοποιείτε εκφράσεις θα κάνουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω, χρονικό όριο υπάρχει? Βεβαίως. Το χρονικό μας όριο, ο στόχος μας, είναι να δώσουμε την προκαταβολή στις 15 Οκτωβρίου, μέχρι στις 15 Οκτωβρίου, και μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και ειδική νομοθεσία γι' αυτό. Σας λέω ότι η προκαταβολή αυτή θα είναι μια γενναία προκαταβολή, ασυνήθις προκαταβολή για τα δεδομένα του ΕΛΓΑ. Θα είναι να οριστικοποιήσουμε τις ζημίες μέχρι την αρχή του χρόνου. Σας λέω επίσης ότι οι ζημίες από πλευράς ΕΛΓΑ συνήθως καταβάλλονται τον Ιούνιο, δηλαδή ας πούμε για αυτή τη ζημία
η κανονική αποζημίωση θα πήγαινε στο 65% τον Ιούνιο του 2021 και η πλήρης αποζημίωση θα πήγαινε τον Δεκέμβριο του 2021. Υπουργέ, εμείς θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε. Πότε θα πληρωθούν οι άνθρωποι, Υπουργέ, πότε θα πάρουν λεφτά, αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό σας λέω. Σας λέω ότι λίγο πιο δυνατόν να ακούμε τον Υπουργό, παρακαλώ. Ναι, Υπουργέ. Ναι. Στοχεύουμε λοιπόν να δώσουμε 15 Οκτωβρίου ή κάπου εκεί την προκαταβολή και σας λέω ότι αυτό θα είναι μια γενναία προκαταβολή και να έχουμε ολοκληρώσει τα πορίσματα και τις οριστικοποίηση του συνόλου των πληρωμών μέχρι τις αρχές του χρόνου. Τα χρήματα αυτά είναι από την εγχώρια, από την κυβέρνηση, είναι και χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Βορύδη, γιατί είχα διαβάσει ότι υπάρχει ένα δικό ταμείο για τις καταστροφές. Δεν υπάρχουν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χρήματα του ΕΛΓΑ μαζί με την ενίσχυση την οποία θα πάρει ο ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καταβάλει αυτή τη ζημία την έκτακτη και μοναδική και ιδιαίτερη. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο ασφαλιστικός μηχανισμός όλος, το Γεώργιο, ασφαλιστικός μηχανισμός είναι μηχανισμός που κυρίως έχει ανταποδοτικά χαρακτηριστικά. Στηρίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και στηρίζεται, αυτό έχει συμβεί πρώτη φορά από το 2011, σε μια καταβολή την οποία έκανε η κυβέρνησή μας με εντολή του Πρωθυπουργού και με πρωτοβουλία δική μου, που ενίσχυσε τον ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό με 35 εκατομμύρια. Υπουργέ, το ίδιο θα κάνει και τώρα. Πολλά ερωτήματα από αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη την Ελλάδα. Ρωτάνε μερικοί, και ειδικά από την Μακεδονία, από την Πέλα, πάθαμε ζημιά το 2018 από το χαλάζι. Μας έχουν αφήσει το έλεος στο Θεό και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πληρώνουμε και τον ΕΛΓΑ και τις ασφάλειες και τα πάντα. Ούτε μας αποζημιώνουν για τα ροδάκια, ούτε τίποτα. Και κάποιοι άλλοι από τη Λάρισα τηλεφωνούν και λένε ότι ενώ έπρεπε να πληρωθούμε σε 60 μέρες, παίρνουμε, λέει, επιταγές 4 και 5 μηνών με αποτέλεσμα να τρέχουμε για προεξόφληση επιταγών με πολύ ψηλό επιτόκιο από εδώ και από εκεί. Δεν ξέρω σε τι αναφέρονται. Ο ΕΛΓΑ έχει πληρώσει όλες τις ζημίες. Για ευπαθή ζημίες. Προϊόντα. Συγγνώμη. Για ευπαθή προϊόντα αναφέρονται. Το πρώτο ερώτημα για τα ροδάκινα. Το πρώτο ερώτημα ήταν για τα ροδάκινα. Και για το δεύτερο ερώτημα ήταν για ευπαθή προϊόντα, ότι ο ΕΛΓΑ αργεί πάρα πολύ να πληρώσει. Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα. Λέω ότι οι ζημίες οι οποίες αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ δεν έχει μείνει η παραμικρή εκκρεμότητα η οποία να έχει μείνει ακάλυπτη και έχει πληρωθεί και όλο το 2019. Επομένως, δεν λέω ότι λέει κάτι ανακριβές ο κύριος ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό, αλλά ενδεχομένως δεν μιλάει για ζημίες του ΕΛΓΑ, μιλάει για κάτι άλλο. Μπορεί να μιλάει για ζημίες που καλύπτονται από άλλους μηχανισμούς, όπως είναι οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες πράγματι παίρνουν αρκετό περισσότερο χρόνο. Αλλά αν μιλάει όμως, για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, γιατί συζητάμε τώρα, ο ΕΛΓΑ πληρώνει 200 με 210 εκατομμύρια το χρόνο αποζημιώσεις και ο μηχανισμός των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων πληρώνει το μέγιστο 17 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα, αν είναι σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή είναι ζημίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και πρέπει να καλυφθούν από τις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, ενδέχεται να έχει δίκιο. Αν και σας ξαναλέω, αν μιλάει για χαλάζι, το χαλάζι αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ και τα ροδάκινα έχουν πάρει πολύ σημαντικά ποσά το τελευταίο χρονικό διάστημα που αποζημιώσει. Δεν έχει μείνει, επαναλαμβάνω, τίποτε απλήρωτο. Όλα μέσα στο 2019 πληρώθηκαν και όχι μόνο πληρώθηκαν, αλλά για πρώτη φορά φέτος ο ΕΛΓΑ πλήρωσε μέσα στο καλοκαίρι το 100% των αποζημιώσεων, ενώ συνήθως πληρώνει τον Δεκέμβριο. Εμείς φέτος πληρώσαμε τα πάντα μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Είχαμε πληρώσει τον Ιούνιο και το υπόλοιπο 35% που έπρεπε να πληρωθεί πληρώθηκε μέσα στον Αύγουστο. Αυτό τώρα είναι ευχάριστο, αλλά ρωτάει πολλοίς κόσμος, κύριε Βορύδη, αγαπητέ Υπουργέ, γιατί η Ελλάδα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ζητάει χρήματα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Καταστράφηκαν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, μάλλον χιλιάδες οικογένειες, λόγω του Ιαννού που δεν ευθύνεται κανείς. Δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα φυσικών καταστροφών. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει
τους μετανάστες, πρόσφυγες, παύλα λαθρομετανάστες, και δεν βοηθάει τους πολίτες της, οι οποίοι έχουν πάθει πρωτοφανείς καταστροφές. Και πλέον ο κύριος Μαριάς, ο πρώην Ευρωβουλευτής, μας είχε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι υπάρχει ειδικό ταμείο 1,3 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα για φυσικές καταστροφές. Εσείς μας είπατε πριν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να βάλουμε πάλι τα πράγματα στην σειρά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξέρουμε αν βοηθάει ή δεν βοηθάει την αγροτική παραγωγή, να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά ποσά κατ' έτος, τα οποία είναι οι άμεσες ενισχύσεις, είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, είναι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, είναι η εξωτική αποζημίωση. Μιλάμε για ποσά πολλών δις με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει την ελληνική αγροτική παραγωγή. Στο κομμάτι των ζημιών, επίσης για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, υπήρχε η δυνατότητα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και η κυβέρνηση Σαμαρά το είχε προβλέψει αυτό όταν κατήρδιζε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να υπάρξουν ποσά τα οποία θα δεσμευτούν από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προκειμένου να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν αποζημιώσεις που προέρχονται από φυσικές καταστροφές, από ακραία φυσικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή. Υπήρχε η δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την επιλογή να μηδενίσει το ποσό αυτό, εξαφάνισε το μέτρο αυτό και επομένως έκανε την επιλογή να μην χρησιμοποιήσει τα ποσά αυτά και την δυνατότητα αυτή προκειμένου να ενισχύονται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ευρωπαϊκά χρήματα, για την κάλυψη των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Είναι μια επιλογή την οποία έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία δεσμεύει, γιατί το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τελειώνει 31/12/2020, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό, έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό, και θα υπάρξει μέτρο τέτοιο στο καινούριο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο φτιάχνει τώρα η κυβέρνησή μου. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω για τα 126 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσετε μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης για το ελληνικό ελαιόλαδο. Για την ΦΕΤΑ, λέτε, συγκροτείται η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση της ΦΕΤΑς και για άλλα θέματα του Υπουργείου. Θέλω όμως την ανοχή σας, αν μπορούμε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 3-4 λεπτών και να επανέλθουμε. Να το κάνουμε το διάλειμμα, απλώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Κάποια στιγμή θα σας αφήσω μετά να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα, να μας πείτε εσείς τι έχετε, γιατί έχετε να μας πείτε θετικές ενέργειες που κάνει το Υπουργείο σας προς τους αγρότες της χώρας μας. Πάμε και θέλω να μας πείτε λίγο για κάποιες καλές κινήσεις που κάνατε για το καλό του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, του γεωργικού και κτηνοτροφικού, κύριε Υπουργέ. Υποθέτω ότι αναφέρεστε σε αυτό το αίτημα το οποίο έχουμε κάνει για τα 126 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών μας, οι οποίοι έχουν πληγεί από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Λέτε γι' αυτό, μάλλον. Μάλιστα, ακριβώς. Για το ελληνικό ελαιόλαδο, τα 126 εκατομμύρια που διεκδικούμε. Ναι, είναι 126 εκατομμύρια. Υπάρχει σχετική αίτηση να μας εγκρίνουν μέτρο από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτά πράγματι είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Συμμετέχει βέβαια σε αυτά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 25%, που όμως ούτως ή άλλως θα συμμετείχε σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτά αποτελούν χαθήκαμε. Ναι, όχι, σας ακούμε, Υπουργέ, σας ακούμε. Με βλέπετε? Ναι, βεβαίως, ναι. Γιατί εγώ προς στιγμή έχασα την εικόνα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι είναι μέτρα από την ανακατανομή που κάναμε σε ποσά τα οποία δεν έχουμε χρησιμοποιήσει από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια δεν είναι φρέσκα ευρωπαϊκά χρήματα, αλλά είναι χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί, ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν 25% στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι το λεγόμενο μέτρο του 7.000, μπορεί να το έχετε ακούσει με αυτή την αερολογία. Εκείνο που από τη στιγμή που θα εγκριθεί αυτό το μέτρο, θα μας επιτρέψει να δώσουμε αυτά τα 126 εκατομμύρια στους ελαιοπαραγωγούς μας για να τους στηρίξουμε. Πότε αναμένεται αυτή η κίνηση, κύριε Βορύδη? Κοιτάξτε, θέλω να ελπίζω ότι μέσα στο επόμενο 15ημερο θα έχουμε μία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο θα εγκρίνει το αίτημά μας ή όχι. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί, τότε θα γίνει μέτρο και το μέτρο αυτό θα έχει τρέξει μέχρι το τέλος του χρόνου. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορούμε να δώσουμε χρήματα στους παραγωγούς μας. Θα είναι για τώρα, όλη την Ελλάδα ή για κάποιες συγκεκριμένες περιοχές? Είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε όλη την Ελλάδα. Αφορά τους κατ' επάγγελμα αγρότες και τους ελαιοπαραγωγούς μας και η ενίσχυση θα κυμανθεί ανάλογα με τα στρέμματα που καλλιεργεί ο καθένας από 300 ευρώ μέχρι 4.000 ευρώ.
Πείτε μας. Θέλω επίσης να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο έγινε χτες. Το βρήκα εξαιρετικά συγκινητικό και θέλω και από την εκπομπή σας δημοσίως να ευχαριστήσω γι' αυτό, διότι με προσκάλεσαν οι αλληλείς της Καλύμνου για να ευχαριστήσουν στο πρόσωπό μου την προσπάθεια που έχει κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη στήριξη ελληνικής αλλείας. Για πρώτη φορά έχουν υποστηριχθεί οι αλλείς μας και οι παράκτοι και οι αλλείς της μεσαίας αλλείας και αυτοί οι οποίοι αλλιεύουν μεγάλα πελαγικά ψάρια. Και ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική έτσι, εκδήλωση και συνάντηση. Απλώς να σας πω ότι όταν τελειώσαμε, με οδήγησαν συνοδεία όλου του αλλιευτικού στόλου της Καλύμνου που υπήρχε εκείνη τη χρονική στιγμή στο λιμάνι και πέρασα από την Καλύμνου στην Κο, πάνω σε ένα τέτοιο σκάφος. Και πρέπει να πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική η εκδήλωση αγάπης των ακριτών μας. Να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι απλώς κάνουν μια σκληρή δουλειά που είναι η δουλειά της αλλείας, όχι απλώς μας κάνουν περήφανους γιατί αλλιεύουν ουσιαστικά σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δίνουν το στίγμα τους με την παρουσία τους, με τα σκάφη τους και απέναντι στην Τουρκία και απέναντι στους Τούρκους αλλιείς. Και όλο αυτό το πλέγμα, αν θέλετε, της δραστηριότητας επαγγελματικής, αλλά και σε ακριτικό νησί και με τον τρόπο τον οποίο το κάνουν, είναι σπουδαίοι άνθρωποι και χτες με συγκίνησαν πάρα πάρα πολύ και με την αγάπη τους και είμαι και εγώ δεσμευμένος να κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τη δραστηριότητά τους και να την κάνω ακόμα πιο προσοδοφόρα για αυτούς, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό το πρόγραμμα. Μην φύγει ο κύριος Βορύδης, κύριε Καλόγερε, μπορώ να του κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ, κύριε Βουλά. Κύριε Βορύδη, όταν είχε δημιουργηθεί ως άλλος με την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζάεφ και τα όσα είπε ο κύριο Ζάεφ, ότι ο κύριο Μητσοτάκη τον βοηθούσε τα Σκόπια να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχατε βγει για να υπερασπιστείτε τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι προεκλογικά είχατε πει στον ελληνικό λαό ότι δεν θα αλλάξετε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Είχατε κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις λέγοντας ότι δεν θα αλλάξετε τη συμφωνία των Πρεσπών, ή πηγαίνατε και λέγατε ότι είναι προδοτική η συμφωνία Τσίπρα? Εγώ προσωπικά έλεγα ότι είναι μια κατάπτυστη συμφωνία, η οποία από τη στιγμή όμως που πέρασε είναι απολύτως αδύνατο να ανατραπεί, αλλά ακόμα και αν μπορούσε να ανατραπεί, οι συνέπειες της ανατροπής θα ήταν ακόμα χειρότερες από τη διατήρησή της. Κύριε Υπουργέ, μία τελευταία ερώτηση από την Κρήτη ρωτάνε. Αυτό πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι, αν θέλετε, να μην το πω εντιμή, να μην πω, δεν είναι ξεκάθαρη σχέση πολιτικού και ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είχαμε την εντύπωση ότι θα την αλλάξετε. Όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή αυτό το έζησα προσωπικά. Ήταν μεγάλο θέμα, ήταν θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Σε όλες τις ομιλίες τις οποίες έκανα πάρα πολλές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα προεκλογικά. Δεν έκανα μόνο ομιλίες στην εκλογική μου περιφέρεια, εκεί που ήμουν υποψήφιος. Έκανα εκπροσώπηση του κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Σε πάρα πολλές ομιλίες, 30. Το ερώτημα αυτό ετίθετο από τους ανθρώπους τους δικούς μας. Μπράβο. Γιατί ήταν άνθρωποι πληγωμένοι και στεναχωρημένοι και θυμωμένοι από την σύναψη αυτής της συμφωνίας. Και δεν ήταν εύκολο, σας διαβεβαιώ, για μένα προεκλογικά, γιατί έχω και την συγκεκριμένη άποψη που έχω για αυτή τη συμφωνία, να εξηγώ τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τσίπρα μας δέσμευσε. Αλλά ήταν απολύτως σαφές ότι μας δέσμευσε και ήταν απολύτως σαφές ότι δεν μπορούμε να καταγγείλουμε τη συμφωνία. Και είναι απολύτως σαφές, εκείνο το οποίο λέγαμε, ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απαμβλύνουμε τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Κύριε Υπουργέ, αυτό σας το λέω ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρο. Ωραία. Και να ρωτήσω κάτι ακόμα. Κύριε Βλάχο, πρέπει να ρωτήσω ένα τελευταίο. Σε παρακαλώ. Όχι, εντάξει, θέλω τον Υπουργό. Τώρα που έχω τον Υπουργό, δεν υπάρχει. Κύριε Βλάχο. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Πιστεύετε ότι πρέπει να καθίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών στο ίδιο τραπέζι με τον Βέβυλο, με τον Εισβολέα, με τον Ευριστή μας, με τον δολοφόνο λαών,
με τον άνθρωπο που έχει βάλει μεταξύ άλλων των άλλων και στην Αρμενία και στη Συρία και στη Λιβύη να καθίσει στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσει θέματα του Αιγαίου. Ακούστε, υπάρχουν θέματα τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Υπάρχουν και θέματα τα οποία αντικειμενικά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Το ζήτημα, παραδείγματος χάρη, της υφαλοκρηπίδας, η οποία δεν είναι οριοθετημένη αυτή τη στιγμή και η οποία απλώς υψοφάκτο διεκδικείται από την Ελλάδα, επειδή δεν είναι οριοθετημένη, θεωρούμε και σωστά θεωρούμε ότι έχουμε τα 200 ναυτικά μίλια. Αλλά αυτό είναι προφανές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αντικείμενο οριοθέτησης και συμφωνία μεταξύ των μερών. Το ζήτημα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, ομοίως, κατά το Διεθνές Δίκαιο, αποτελεί συμφωνία μεταξύ των κρατών. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα ζητήματα της κυριαρχίας. Μην τον μπερδεύουμε, γιατί πολλοί άνθρωποι Όχι, τον μπερδεύουν. Κύριε Βλάχο, ναι, τον υπουργό τον έχουμε για τα αγροτικά απόψε τώρα. Δεν προλαβαίνω, έτσι, πρέπει να κλείσουμε. Αυτό έχει να κάνει με ρυθμίσεις, οι οποίες είναι μετά την ζώνη κυριαρχίας. Έξω, μακρύτερα, πιο ανοιχτά στη θάλασσα από τη ζώνη κυριαρχίας. Άρα λοιπόν, αυτό βεβαίως και αποτελεί αντικείμενο συζητήσεως κατά το Διεθνές Δίκαιο. Με ρωτάτε λοιπόν αν πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Σας απαντώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλουμε κάποια στιγμή να το ρυθμίσουμε, θα ρυθμιστεί με συζήτηση. Όποιος και αν είναι ο συνομιλητής. Προφανώς όχι όμως άλλο κάτω από τέτοιες πιέσεις, κύριε Βορύδη. Άλλο ή κάτω από τέτοιες πιέσεις της Τουρκίας. Όχι με το μαχαίρι στο λαιμό που λένε στο χωριό μου. Αν μου επιτρέπετε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, πιστεύουμε ότι θα καταλήξει μια τέτοια συζήτηση με μια Τουρκία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα οποία περιγράψατε, που έχει δείξει αυτό το είδος πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις σχέσεις με τους γείτονες. Πιστεύουμε ότι θα καταλήξει αυτό. Άρα λοιπόν, η απάντηση εδώ είναι η εξής. Εμείς οφείλουμε να εξαντλήσουμε καλόπιστα κάθε δυνατότητα για διάλογο, αλλά από εκεί και πέρα επίσης είναι σαφές ότι οι πιθανότητες που υπάρχουν στο να ευδοκιμήσει ο διάλογος όταν έχουμε απέναντί μας ένα συνομιλητή με αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τι να ευδοκιμήσει, να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αν δεν καταλήξουμε λοιπόν σε συμφωνία, πού βρισκόμαστε, στο καθεστώς που βρισκόμαστε και τώρα. Υπουργέ, από την Κρήτη πέρυσι, λέει, τον Φεβρουάριο, στα Χανιά πάθανε ζημίες. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και επίσης από τη Θεσσαλονίκη και από τη Σύνδο, θα δώσετε κάποια επιδότηση στα κυπευτικά. Λοιπόν, για την Κρήτη. Για τα Χανιά, όχι για την Κρήτη, για τα Χανιά. Ακόμη χειρότερα. Οι ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στην Κρήτη αφορούν, αν θυμάμαι καλά, όχι το 19 αλλά το 18. Το 18, ναι. Ναι. Και εκείνο το οποίο είπα είναι, όχι, έχουν δίκιο, δεν είναι πέρυσι το Φεβρουάριο όμως, είναι οι μεγάλες ζημιές στην ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη γίνανε πέρυσι, λένε, Υπουργέ, το καλοκαίρι του 19. Το 19, πέρυσι μας γράφουνε, το 19, τον Φεβρουάριο λοιπόν, μήνα. Σωστά. Έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο, όπως ακριβώς είχα δεσμευτεί τον Δεκέμβριο του 19, έχουμε ετοιμάσει ένα φάκελο με τον οποίο τεκμηριώνουμε ότι η ζημιά αυτή οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν σε εκτόξευση της προσβολής του δάκου, χωρίς αυτή να μπορεί να αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε μέσο φυτοπροστασίας. Αυτό το φάκελο που έχουμε ετοιμάσει, με τον οποίο προσδιορίζουμε και το ύψος της ζημίας, θα υποβάλουμε, αυτόν τον έχει ετοιμάσει μια πραγματικά αμερόληπτη και εξαιρετικά υψηλού επιστημονικού κύρους επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους καλύτερους καθηγητές που έχουμε στην Ελλάδα πάνω στο αντικείμενο. Αυτόν τον φάκελο θα υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενοι ένα συγκεκριμένο άρθρο κανονισμού, με το οποίο θα ζητήσουμε να μας ενισχύσουν, να ενισχύσουν δηλαδή τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης για την κάλυψη της ζημιά τους. Ο φάκελος είναι έτοιμος, θα διαβαστεί όχι κατευθείαν στον Ευρωπαϊκό Επίτροπο, αλλά στα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να κάνουν μια αξιολόγηση και μετά από τη στιγμή που θα προχωρήσει, αν χρειαστεί, θα κάνουμε και μια συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο για να του θέσουμε αυτό το θέμα. Και έχετε να κλείσουμε, Υπουργέ, για τη Σύνδο που ρωτάνε εκεί για τα κυπευτικά. Υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο σας να δοθεί επιδότηση σε αυτούς που καλλιεργούν τέτοια πράγματα? Δύο λεπτά. Τα κυπευτικά δεν έχουν μια ενιαία κατηγορία. Υπάρχουν κυπευτικά τα οποία πήγαν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν κυπευτικά που πήγαν πιο δύσκολα.
θα εξαγγείλω μία ενίσχυση μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο ή αύριο ή μεθαύριο, η οποία όμως θα αφορά την ντομάτα, το αγγούρι και τη μελιτζάνα στην Κρήτη. Τώρα, εάν υπάρχουν και άλλες περιοχές όπου έχουν πληγεί, αυτό να το εξετάσουμε και να δούμε και ειδικά με τη Σύνδο, αν υπάρχει λόγος που συντρέχει, ανάλογα και με την καλλιέργεια, ξαναλέω, να ενισχύσουμε την καλλιέργεια. Κύριε Όμως, Υπουργέ, επειδή έχουμε πει μόνο ζημιές, να κλείσω ή να το προσθέσω και αυτό, να πούμε τον εξαιρετικό δυναμισμό που έχει φανεί και στο 19 και στο 20 εξαγωγικά για την πρωτογενή μας παραγωγή. Άρα. Να πω ότι η πρωτογενή μας παραγωγή σε πορτοκάλια, σε λεμόνια, σε ακτινίδια, σε στάρι, σε ρύζι, σε φράουλες, ήταν εξαιρετικά δυναμική, έχει πάει καταπληκτικά, έχει πραγματοποιήσει ιστορικά υψηλά ρεκόρ και σε ποσότητες και σε τιμές, και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ, για το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Σας να πω ευχαριστούμε, επίσης, κύριε Υπουργέ. Ότι το γάλα φέτος, τώρα που μιλάμε, το γάλα πραγματοποιεί τιμή ιστορικά υψηλή της τελευταίας δεκαετίας. Και θέλω να περηφανεύομαι ότι και η κυβερνητική πολιτική έχει βοηθήσει σε αυτό, όχι μόνο, διότι είμαστε η μόνη κυβέρνηση η οποία προστάτευσε με ποινικές διατάξεις και με βαριά διοικητικά πρόστιμα τα ΠΟ προϊόντα μας και τη φέτα. Υπουργέ, και αυτό έδωσε όθηση στη τιμή του γάλα. Είναι, ναι. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπορεί κανείς να σας απευθύνει και όχι μόνο στον τομέα ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στον υπόλοιπο τομέα, όπως ο Γιώργος Βλάχος με το θέμα της γείτονας χώρας. Να σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε χρόνο. Θέσατε στο κέντρο της συζήτησής μας στον γεωργικό τομέα. Ακριβώς. Θέλω, παρακαλώ, να μου πείτε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σας θέλουμε να έχουμε μία εκπομπή, μία μισή ώρα, μόνο με εσάς, γιατί είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Ο κόσμος ρωτάει, ξέρετε, η Ελλάδα έχει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα μηνύματα είναι υπερβολικά πολλά και όλοι θέλουν λύσεις. Θέλουν την άποψη του Υπουργού. Πρέπει να μάθει ο κόσμος. Είναι 350.000 η παραγωγή μας και είναι περίπου άλλοι τόσοι αυτοί που έχουν γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Και αυτό κάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος της απασχόλησης να είναι στην Ελλάδα απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, αλλά να πω ότι πολύ δύσκολα και πολύ σπάνια τα θέματα του πρωτογενούς τομέα φτάνουν να απασχολήσουν εκπομπές. Και θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί δείχνετε την ευαισθησία σας για τον πρωτογενή τομέα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι συχνά όταν καλούν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και του θέτουν από τα ελληνοτουρκικά μέχρι τα θέματα του κορονοϊού ή ακόμα και τα θέματα των καταλήψεων, αλλά δεν του απευθύνουν ερωτήσεις για τόσο κρίσιμα και νευραλικά ζητήματα όπως είναι τα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Είστε ένας δυναμικός υπουργός που πρέπει να σας ρωτάμε πολλά και διάφορα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.